Να ευχηθώ επιτυχία και καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και για τον πρόλογο, για την εισαγωγή, για τα θετικά και καλά λόγια σας. Άλλωστε όλοι πρέπει να συνδράμουμε έτσι ώστε το λακωνικό τουριστικό προφίλ συνεχώς να αναβαθμίζεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι κερδίζει, αν όχι τη μερίδα του Λέοντος, τουλάχιστον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος της Λακωνίας Ελαφώνησος, έτσι. Δεν θα το έλεγα ότι πέμπτη, δεν θα το εξέφραζα έτσι, ούτε θα το τοποθετούσαμε έτσι. Εγώ θεωρώ ότι όποιος επισκέπτης φτάνει στη Λακωνία πρέπει να επισκέπτεται όλα τα μέρη της Λακωνίας και να φτάνει μέχρι την Ελαφώνησο και γιατί όχι να πηγαίνει και στα Κύθυρα. Τα μηνύματα θετικά για φέτος. Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς ο καιρός είναι γενναιόδωρος αυτό το διάστημα και παρά το γεγονός ότι το Πάσχα ήταν νωρίς, οι ενδείξεις δείχνουν ότι ξεκίνησε ήδη με ζέση η τουριστική σεζόν εδώ για την Ελαφώνησο. Mm-hmm. Και να φανταστώ ότι και το Πάσχα τα πράγματα ήταν πολύ θετικά. Αυτό λέω, ότι ήδη από το Πάσχα είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου και ευρωδημοτών, αλλά και ξένων επισκεπτών, τουρίστες, αλλοδαπούς. Mm-hmm. Έχει παίξει ρόλο, πιστεύετε, το γεγονός ότι η Πελοπόννησος είναι ένας προορισμός στον οποίο φτάνεις ο δικός, επομένως γλιτώνεις και τα πολλά έξοδα, τα ακτοπλοϊκά. Βεβαίως έχουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα εναντί άλλων προορισμών και εμείς κυρίως ως νησιωτικό προφίλ τα ακτοπλοϊκά μας είναι οικονομικά, επομένως δεν είναι δυσβάστακτο για ένα προϋπολογισμό να έρθει κάποιος εδώ έναντι κάποιου άλλου προορισμού. Mm-hmm. Το οδικό δίκτυο έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και οι καινούργιοι δρόμοι και το Λεύκτρο αλλά και ο δρόμος της Μονεβασιάς. Έχει μειώσει πολύ τις αποστάσεις, επομένως ακόμα και για μια μονοήμερη εκδρομή ο άλλος θα επιλέξει να έρθει, ο τουρίστας θα επιλέξει να έρθει στην Ελαφώνησο. Όλα παίζουν ρόλο, όλα παίζουν ρόλο. Mm-hmm. Στις κουβέντες σας με τους επιχειρηματίες εστίασης ή με τους ξενοδόχους, ποιο είναι το πρόβλημα συνήθως που αντιμετωπίζουν, τι ακούτε? Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια είναι της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Αυτό όμως έχει να κάνει με τον ελληνικό τουρισμό, με τον Έλληνα επισκέπτη και όχι με τον ξένο τόσο. Νομίζω όμως ότι και εκεί είμαστε σε καλό δρόμο και έχουν αποκατασταθεί πολλά από τα παρελθοντικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν εδώ οι επιχειρηματίες μας. Mm-hmm. Ήδη εγώ βλέπω ότι έχουν ανοίξει βέβαια αρκετές επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτή η προοπτική του να μεγαλώσει η τουριστική σεζόν και ετοιμάζονται ακόμη περισσότερες έτσι ώστε να είμαστε, όπως είπατε, να βάλουμε τελείως τα καλά μας εν ώψη της παρούσας τουριστικής σεζόν. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε πρώτες σκέψεις, πρώτα συναισθήματα έτσι, για αυτούς τους πρώτους μήνες της διοικητικής σας παρουσίας πια στην Ελαφώνησο, στα πράγματα της Ελαφωνήσου. Έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα εδώ στην Ελαφώνησο. Ήδη έχει γίνει μια ανασύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και είμαστε πέραν εμού και αρκετοί άλλοι συνεργάτες με μεγάλη όρεξη να δρομολογήσουμε πράγματα και να τα ολοκληρώσουμε. Mm-hmm. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Είχαν ούτως ή άλλως δρομολογηθεί κάποια πράγματα και είμαστε τώρα με όρεξη μεγάλη, με δύναμη, με σύμπνοια να ολοκληρωθούν οράματα και θέματα της Ελαφωνήσου. Είναι νωρίς να σας ρωτήσω αν θα συμμετέχετε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές? Νομίζω πως όντως είναι νωρίς. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να αναλώνουμε χρόνο για το τι θα συμβεί μετά από 1,5 χρόνο. Νομίζω ότι τώρα πρέπει όλοι να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας.